Η Όλγα, ένα κορίτσι από την Ουκρανία, μετακόμισε πρόσφατα στην Ελλάδα. Σήμερα είναι η πρώτη της μέρα στο καινούριο σχολείο. Φτάνοντας χαρούμενοι στο νέο σχολείο, τα παιδιά άρχισαν να της μιλούν για να την καλωσορίζουν, αλλά αυτή δεν καταλάβαινε τα ελληνικά πολύ καλά. Κάποια παιδιά άρχισαν να την κοροϊδεύουν για τη γλώσσα της και για το ότι δεν καταλάβαινε τη δικιά τους γλώσσα. Όταν πήγε σπίτι και κοίταξε το κινητό της, είδε ότι τα παιδιά που την κοροϊδεύαν στο σχολείο της έστελναν κοροϊδευτικά μηνύματα και σχολιάζαν αρνητικά τις φωτογραφίες της στο Instagram. Αυτό συνεχιζόταν κάθε μέρα και η Όλγα έμενε πάντα μόνη της, χωρίς να αντιδρά στα σχολεία των άλλων παιδιών. Δύο συμμαθητριές της που ανησυχούσαν για αυτήν εξήγησαν στη δασκάλα τους τι γινόταν. Έτσι υποσχέθηκε να μιλήσει στην τάξη. Την επόμενη μέρα, η δασκάλα μίλησε στα παιδιά όπως είχε υποσχεθεί για το διαδικτυακό bullying και τις αρνητικές συνέπειες του ρατσισμού. Επίσης, τόνισε ότι δεν πρέπει να κρίνουμε τους άλλους από καταγωγή ή γλώσσα. Τα παιδιά, μετά από αυτά που ακούσαν, κατάλαβαν το λάθος τους και ζήτησαν συγγνώμη στην Όλγα. Δεν της έστελναν πλέον αρνητικά σχόλια στο διαδίκτυο και τη βοήθησαν να μάθει τη γλώσσα τους.